Περισσότερες από 27.000 κλίνες λειτουργούν με σήμα του ΕΟΤ σε επίπεδο Κρήτης, με Γερμανούς, Άγγλους, Γάλλους, Ισραηλινούς, Ελβετούς και Ολλανδούς να προτιμούν την εναλλακτική αυτή μορφή τουρισμού σε τουριστικές κατοικίες και επαύλεις λίγα χιλιόμετρα από τη θάλασσα αλλά και στην ενδοχώρα. Το 2022 γενικά προσθεθήκαν 2.183 κλίνες επιπλέον. Που σημαίνει ότι 2022 ήταν μια αύξηση πολύ μεγάλη κρίση με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και την πανδημία, μην ξεχνάμε. Και έχει μια συνεχή ροή. 4 ημέρες στο υπέροχο νησί σας. Το φαγητό είναι καταπληκτικό, ιδιαίτερα το τυρί. Ο καιρός ήταν υπέροχος. Ήρθα πρώτη φορά στο νησί σας όταν ήμουν 20 χρονών. Και έρχομαι ξανά μετά από 20 χρόνια. Θα μείνουμε 10 ημέρες στη Χερσόνησο. Τα πάντα μου αρέσουν. Το φαγητό, ο ήλιος, στην Ολλανδία έβρεχε. Επιλέγουν χαλαρές διακοπές μακριά από τα πολλά βλέμματα και ανακαλύπτουν τις ομορφιές και την ιστορία του νησιού μας, νοικιάζοντας αυτοκίνητα για αρκετές ημέρες, καθώς ο μέσος όρος διαμονής τους είναι μία εβδομάδα. Ο Δήμος από Κορώνου είναι ο πιο δημοφιλής, να το πούμε έτσι. Τελευταία είναι η Κίσαμος, η Δήμος Συναχωρίου, εκεί η περιοχή Ελαφωνής κλπ. Τα βόρεια παράλια του νομού Χανίων. Και εδώ στο νομό Ηρακλείου. Στο νομό Ηρακλείου έχουμε τα νότια, στη Μεσαρά, ο Δήμος Φεστού, Λέντας, Καμιλάρη, Πιτσίδια. Είναι πολύ δημοφιλής. Οι άνθρωποι ήταν τόσο φιλικοί, υπέροχοι. Το ελαιόλαδο, το μέλι, όλα ήταν υπέροχα. Χαρακτηριστικό της ραγδαίας αύξησης είναι το γεγονός ότι μόνο το 2022 προσθέθηκαν επιπλέον 2.183 κλίνες και με την αύξηση να είναι σημαντική και το πρώτο τρίμηνο του 2023. Στο νομό Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε τουριστικές κατοικίες και επαύλεις. Από 257 κλίνες το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε 495 το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ελαφριά αύξηση καταγράφεται και στο νομό Ηρακλείου. Από 84 κλίνες το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε 104 το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αντιθέτως, μείωση καταγράφεται στο νομό Ρεθύμνου και Λασιθίου το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αυτές οι διακοπές προτιμούν συνήθως οι οικογένειες, οι οποίες κοιτάνε όσο μπορούν να έχουν μια ιδιωτικότητα. Αυτή η κατηγορία των πελατών να πηγαίνει στα μαγαζιά, πηγαίνει, ψωνίζει και αυτό είναι καλό πάλι για την τοπική οικονομία. Είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα η οποία θεωρούνται αυτοεξυπηρετούμενα καταλήμματα αυτά και το οποίο απευθύνεται σε μια διαφορετική πελατεία, να το πούμε έτσι. Οι οικογένειες, οι παρέες τουριστών διαθέτουν από 150 έως 300 ευρώ τη βραδιά, ενώ για πολυτελείς διακοπές στην Ελούντα, σε επαύλεις, που διαθέτουν όλες τις ανέσεις, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ τη βραδιά.